Ο αρχηγός Μάνος Πετράκης παίρνει μέτρα στο γήπεδο, θα δει τον Φραγιαδάκη. Σωστά σουτάρει ο Καρνέσης, τα μπλοκάρει, πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΟΑ στο 19. 21 το λεπτό, ο Καμπόσο, σέντρα σουτ, δεν προλαβαίνει ο Φραγιαδάκης. Καλή στιγμή και αυτή για τον ΠΟΑ, λίγο πριν τη συμπλήρωση 30 λεπτών. 37 λεπτό, Πατινιώτης θα σουτάρει, out. Καλή στιγμή. 43 λεπτό, εκεί θα περάσει ο Κοφσανίδης. Μέσα στα καρέ του ΠΟΑ, η μπάλα επικίνδυνα. Ο Σταυσουλάη θα τη στείλει στα δίχτυα, 0-1. Παγώνει το Ατσαλένιο ο Αμπελακιακός. Εδώ σε αυτή την φάση άλλαξαν ωραία την μπάλα οι παίκτες της ομάδας Σαλαμίνας. Ο Σταυσουλάη την έστειλε στα δίχτυα, 0-1. Πατινιώτης θα κάνει τη σέντρα και Καμπόσος μόνος του, ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο, δοκάρι μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία στο 58. Αντεπίθεση τώρα για τον Αμπελακιακό. Με τον Ράπτη να σουτάρει ο Μανουσάκης. Μπλοκάρει την μπάλα. Νέα αντεπίθεση από τον Αμπελακιακό. Σούτ από τον Λίτσι, out στο 66. 76 λεπτό θα τροφοδοτηθεί. Ο Πατινιώτης θα κάνει το σούτ. Ο Καρνέσης στη γωνία του σε κόρνερ. 81 λεπτό. Ξανά ο Πατινιώτης. Σούτ, out. Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων η μπάλα με τον ΠΟΑ να πιέζει. Ο Πατινιώτης είναι ο κορυφαίος. Τελευταία λεπτά στο Ατσαλένιο και υπάρχει σοβαρός τραυματισμός. Έχει χτυπήσει στον αγκώνα ο Θανάσης Πατινιώτης. Έχει βγει ο αγκώνας του ποδοσφαιριστή του ΠΟΑ. Έχει έντονο πόνο και αποχωρεί καταβεβλημένος από τον αγωνιστικό χώρο ο Πατινιώτης. Εμείς είχαμε δύο προβλήματα πριν το παιχνίδι. Τους δύο επιθετικούς μας, τον Λέκα και τον Καϊμακαμούδη. Και αυτό μας άλλαξε λίγο τα πλάνα. Και αυτό και κάναμε και λιγότερες φάσεις. Ήμασταν, πιστεύω, αρκετά διαβασμένοι. Ξέραμε το παιχνίδι του Ατσαλένιου και προσπαθήσαμε με τις δικές μας δυνάμεις να περιορίσουμε τον γηπεδούχο. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Στις 2-3 ευκαιρίες που ευτυχήσαμε να κάνουμε, κάναμε ένα γκολ και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Σήμερα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχουν σε αυτό το πρωτάθλημα δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε όλη τη βδομάδα. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που θα παίξει πάρα πολύ καλά οργανωμένη άμυνα στο μισό γήπεδο. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε όλη την εβδομάδα πώς θα διασπάσουμε αυτή την άμυνα. Σήμερα δεν τα καταφέραμε, χάσαμε λίγο και τη συγκέντρωσή μας. Δεχτήκαμε ένα γκολ και έτσι ιτηθήκαμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Να πω στους παίχτες μου, δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίχτες μου, προσπαθήσαμε μες στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Αμπελακιακού και να πω για τον κόσμο ότι εντάξει, ήρθε ο κόσμος πάλι σήμερα στο γήπεδο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να τον ευχαριστήσουμε, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε τη στήριξή του και στα επόμενα παιχνίδια.